Όλα για το σπίτι, κρεβάτι και εκκλησία είναι ο τίτλο του έργου που ανεβάζει στο σανίδι του Πνευματικού Κέντρου την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου ο Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων στι 8.30 το βράδυ. Το έργο βασίζεται στα κείμενα τη Φράνκα Ράμε και του Ντάριο Φω με θέμα την κατάσταση τη γυναίκα και κυρίω τη σεξουαλική τη δουλεία. Είναι μια σειρά μονολόγων που έχουν γραφτεί στα τέλη τη δεκαετία του 70 από τη Φράνκα η ίδια τους έχει παρουσιάσει τουλάχιστον 3.000 φορές μέχρι τελευταία φορά να λάθος, το 2.011, πέθανε το 2.013, ε, αφορούν οι μονόλογοι αυτοί ε, τους ρόλους της γυναίκας όπως η κοινωνία των αντρών έχει επιβάλει να είναι, δηλαδή αφορούν τη γυναίκα ως αδελφή, μητέρα, σύζυγο, αλλά και πόρνη ή ε, ο ρόλος που ερμηνεύω είναι μιας μαμάς φρικιό όπου για να βρει το γιο της ο οποίος έχει φύγει από το σπίτι επειδή έχει μπλέξει με πολιτικά κτλ κτλ αναγκάζεται να έρθει στο ίδιο σημείο με το γιο της και στο τέλος τέλος να κολλήσει και να γίνει και αυτή το ίδιο πράγμα. Το εισιτήριο είναι τρόφιμα μακρά διαρκεία ή φάρμακα τα οποία θα μοιραστούν σε ιδρύματα τη πόλη και η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω των 13 ετών. Οι φίλοι του Θεάτρου Χανίων έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Εμεί αισθανόμαστε ότι είμαστε μαζί του σε μόνιμη βάση. Ό,τι έτοιμα και να έρθει, είτε μέσω περιφέρεια η οποία χρηματοδοτεί ανάλογα, είτε μέσω ε, κατευθείαν εμά που ζητούν τη συνδιοργάνωση, ε, λέμε ναι. Ο Σύλλογο Φιλών Θεάτρου Χαρνίων απευθύνεται σε όλου όσοι αγαπούν το θέατρο, είναι νεοσύστατο και στόχο έχει τη διάδοση των τεχνών και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Τα άτομα αυτά τα οποία συναπαρτίζουν το Σύλλογο Φιλών Θεάτρου αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων διότι. Από ό,τι μας ενημέρωσαν, το πρόγραμμά τους, οι δραστηριότητες τους για το άμεσο μέλλον είναι πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες.